Τώρα μαζί μας έχουμε τον κύριο Λαζαρίδη Αλέξανδρο, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές και σε εσάς. Συνηθίσαμε να ρωτάμε τον κάθε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο γιατί επέλεξε τον συνδυασμό που συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές. Την ίδια ερώτηση λοιπόν και σε εσάς. Γιατί επιλέξατε τον Γιάννη Κουράκη? Γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι, και το έχει αποδείξει η προηγούμενη θητεία του, ότι είναι ένας καλός μαέστρος στην ορχήστρα της Δημοτικής Ομάδας και του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, με την απλή αναλογική και έτσι όπως θα διαμορφωθεί το τοπίο, ο Γιάννης Κουράκης νομίζω ότι είναι αυτός που μπορεί να δώσει καλή λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελεσματική. Έχετε εμπειρία στα του Δήμου Ηρακλείου, αφού έχετε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλος και έχετε υπηρετήσει και από υπεύθυνες θέσεις ως πολιτικός προϊστάμενος ηλεκτρισμού και υπαίθριων χώρων, αλλά και ως πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ. Ποια είναι η διαφορά παραγωγής δημοτικού έργου της περιόδου Γιάννη Κουράκη με την πενταετία του Βασίλη Λαμπρινού? Επιτρέψτε μου να σας συμπληρώσω ότι ήμουν και διαμερισματικός σύμβουλος πριν εκλεγώ Δημοτικός Σύμβουλος για 4 χρόνια πάλι και έχω μια εμπειρία στην 4η Δημοτική Κοινότητα αρκετά μεγάλη και με ένα μεγάλο έργο που έκανε τότε ο συνδυασμός μας. Νομίζω ότι θα μπορέσει ο Γιάννης ο Κουράκης να είναι αυτός ο ίδιος με το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ο καθένας από εμάς, όσο και να μην είναι καλόπιστος με την πλευρά του ψηφοδελτίου μας, θα πρέπει να παραδεχτεί ότι από τη μια μεριά, όταν είμαστε Δημοτική Αρχή εμείς με Δήμαρχο τον Γιάννη τον Κουράκη, υπήρχε μια δημιουργικότητα, υπήρχε ένα τεράστιο έργο και τώρα, όσο και να είναι επιεικής με τη Δημοτική Αρχή που έχει την εξουσία, με τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Λαμπρινού, θα πρέπει να παραδεχτεί ότι υπάρχει μια στασιμότητα και μια πραξία. Αυτή η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική και καθοριστική για το ποιος πρέπει να είναι η Δημοτική Αρχή στο Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Το πολιτιστικό κέντρο σε λίγο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει κανονικά και η ΔΕΠΤΑΗ είχε την ευθύνη να το προχωρήσει. Εσείς πώς οραματίζεστε την λειτουργία του? Το πολιτιστικό κέντρο θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η αλφα φάση τελείωσε με την Δημοτική Αρχή του Γιάννη του Κουράκη με ένα προϋπολογισμό 42 εκατομμύρια ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καταλαβαίνετε τον όγκο του έργου που επαρήχθη το προηγούμενο διάστημα. Η β' φάση που εμείς την παραδώσαμε για τη β' φάση τη μελέτη έτοιμη στη νέα Δημοτική Αρχή του κυρίου Λαμπρινού με προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ ακόμα προσπαθεί να ολοκληρωθεί, άσχετα ότι γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις, εγώ θα έλεγα για προεκλογικούς λόγους, που θέλουν να δείξουν κάποιο έργο. Τώρα, πώς οραματίζομαι εγώ τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου? Πριν οραματιστώ τη λειτουργία, πρέπει να σας απαντήσω ότι πρέπει να βρεθεί μια αξιόπιστη πηγή χρηματοδότηση για τη λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου. Και πρέπει σε αυτό το θέμα όλοι μαζί, ως Δημοτική Αρχή, εμείς που υπολογίζω θεωρώ ότι θα είμαι, αλλά και όλες οι άλλες παρατάξεις, να πιέσουμε προς την κεντρική πολιτική, προς την πολιτεία, να χρηματοδοτήσει το πολιτιστικό κέντρο για τη λειτουργία του, όπως κάνει και με άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα. Αν αυτό λυθεί, τη χρηματοδότηση δηλαδή, τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Και θα πρέπει βέβαια, νομίζω εγώ, να επικεντρώσουμε ως πολιτιστικό κέντρο, ως ΔΕΠΤΑΗ το επόμενο διάστημα, την προσοχή μας στους ντόπιους καλλιτέχνες κάθε είδους μουσικής και κάθε είδους πνευματικής δημιουργίας. Είναι αδιανόητο να έχουμε συνέχεια εισαγωγές από την Αθήνα ή και από το εξωτερικό. Νομίζω ότι υπάρχει στην Κρήτη, υπάρχει στο Ηράκλειο, το δυναμικό αυτό που να μπορεί να δώσει ό,τι καλύτερο για τους Ηρακλειώτες και για τους δημότες μας. Ο Δήμος έχει και την ευθύνη της λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων. Ως πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και σε δημοτικό και σε γυμνάσιο, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης? Το τελευταίο διάστημα, εγώ ήμουν πρόεδρος πολλά χρόνια πριν.
Πιστεύω ότι τότε δίναμε τον καλύτερο εαυτό μας μετά ως Δημοτική Αρχή, γιατί μετά που ήμουν πρόεδρος έγινα διαμερισματικός σύμβουλος και στη συνέχεια δημοτικός, εξελέγη. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, γιατί το τελευταίο διάστημα ακούμε παράπονα από πάρα πολλούς παράγοντες, συλλόγους γονέων, καθηγητές, επικεφαλής σχολικών μονάδων, για την ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου σε αιτήματά τους για επισκευές, για συντηρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να ζητάνε βοήθεια οι διευθυντές των σχολείων και η βοήθεια αυτή να φτάσει στο σχολείο ένα μήνα και ένα μισή μήνα μετά. Φαντάζεστε τώρα, με τον ίδιο ρυθμό να λειτουργούσε και η πυροσβεστική. Είναι τραγικά τα πράγματα. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, ως νέα Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην οργάνωση των συνεργείων, ώστε να είναι έτοιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε πολύ μικρό χρόνο, να παρεμβαίνουν στα σχολεία και να επισκευάζουν ή να συντηρούν τις απαραίτητες υποδομές που υπάρχουν. Κύριε Λαζαρίδη, μπορείτε να μου απαντήσετε με λίγα λόγια. Αν Δημοτική Αρχή είναι στις 26 Μαΐου η παράταξη 375 και εσείς έχετε εκλεγεί, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πρώτο πρόβλημα που θα επιλύσετε? Το πρώτο πρόβλημα θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της νέας Δημοτικής Αρχής αυτή η προτεραιότητα. Και όταν λέω καθημερινότητα, εγώ θα τα συγκεκριμενοποιήσω, είναι η καθαριότητα. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να θέλουμε να είναι μια σύγχρονη πόλη, μια πόλη που την επισκέπτονται και θα την επισκέπτονται όλο και περισσότεροι τουρίστες και Έλληνες αλλά και ξένοι, και να είναι στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Άλλη προτεραιότητα νομίζω πως πρέπει να είναι το θέμα της ίδρυυσης. Το τελευταίο διάστημα στην περιοχή που μένω, πάνω από την πλατεία Συνάνη, είχαμε σοβαρό πρόβλημα στις Μεσαμπελιές, παλιά Ηλιούπολη τώρα λέγεται, είχαμε σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Και όχι μόνο τώρα. Πολλές φορές έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Εσείς τα ξέρετε, γιατί είστε στον παλμό των γεγονότων και κάθε φορά κάνετε τα απαραίτητα και αναδεικνύετε τα προβλήματα. Ίδρυυση. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Και το τρίτο, που είναι και αυτό πάρα πολύ σοβαρό, είναι το συγκοινωνιακό. Το Ηράκλειο μπουκώνει. Πολλές φορές η πόλη μπουκώνει και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Βέβαια, έχουν συμβάλει αρνητικά και τα έργα τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ στο κέντρο του Ηρακλείου και ταλαιπωρούν τόσους καταστηματάρχες, τόσους πολίτες, με την Δημοτική Αρχή την παρούσα. Ευελπιστούμε ότι εμείς με τον Γιάννη τον Κουράκη επικεφαλής, όπως το έχει αποδείξει ο Δήμαρχος, ο Γιάννης τον Κουράκης, και εμείς θα μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα έργα που έχουν μείνει μπλοκαρισμένα και δημιουργούν προβλήματα, και να προχωρήσει ένα Ηράκλειο όπως το ονειρευόμαστε, όπως το αγαπάμε, προς όφελος όλων των δημοτών, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες τους. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω αυτές τις σκέψεις μου με τους πολίτες του Ηρακλείου.